Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog, το οποίο δεν μπορούσα να μην το κάνω μετά που διάβασα σήμερα ένα mail. Δεν θα σας διαβάσω το mail αυτό καθ' αυτό για ευνόητους λόγους, για προστασία των προσωπικών πληροφοριών της κοπέλας που το έστειλε. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι 30 φεύγα, η οποία ζει μαζί με τους γονείς της, η οποία ταλαιπωρείται από σοβαρής μορφής ανθεκτική κατάθλιψη, έτσι την έχει περιγράψει, εδώ και 10 χρόνια περίπου, και η οποία είδε ένα βίντεο πρόσφατο που έλεγα ότι έλεγε η κοπέλα που στείλει την επιστολή αυτό το βίντεο για το πώς κατάλαβα έναν παντρεμένο μέσω της ψυχοεκπαίδευσης. Έχει πατήσει φλέβες εκείνο το βίντεο. Και λέει, τι να πω εγώ, λέει, που είμαι μια κόκκινη σημαία ο πάνω σκάτω, είμαι στην ηλικία που είμαι λίγο πριν τα 40, μένω μαζί με τους γονείς μου. Θα σας πω στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Και λέει, άμα πω σε κάποιον ότι είμαι σε αυτή την ηλικία σχεδόν 40 χρόνια γυναίκα και μένω με τους γονείς μου και δεν έχω τελειώσει ακόμη τη σχολή και προσπαθώ να την τελειώσω και έχω ζητήματα με κατάθλιψη που αντιστέκεται η κατάθλιψη και αυτά, θα με παρατήσει ο άλλος, θα με δει σαν κόκκινη σημαία ή και να ενθουσιαστεί μαζί μου, μετά από λίγες μέρες πάλι θα με παρατήσει. Οπότε αποφεύγω να φλερτάρω ή μήπως θα πρέπει να αποφεύγω να φλερτάρω. Και έτσι μου ήρθε στο μυαλό η εξής ερώτηση, την οποία θέλω να σας την κάνω. Εφόσον έχεις παντρευτεί τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, εφόσον τα έχεις φτιάξει, συναισθηματική μου μεξία, με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τον άνδρα αντί το θέλεις, τη γυναίκα αντί το θέλεις. Γιατί αυτό είναι θεωρητικό βίντεο, δεν έχει να κάνει μόνο με την κοπέλα. Θα συνεχίσω όμως τις λεπτομέρειες του βίντεο της κοπέλας, γιατί ξέρω ότι τις τελευταίες μέρες είπα να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Είπα να το πάρω λίγο πιο πολύ στο σωρολό που λέμε στην Κύπρο. Αλλά έχουμε ανοίξει φάλιες. Φάλια είναι η τρύπα, νομίζω. Έχουμε ανοίξει ζητήματα με τα βίντεο που κάναμε τον προηγούμενο καιρό σχετικά με την τοξικότητα και το πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία από τους γονείς του να μην συνεχίζει στην ενήλικη ζωή. Είτε να διαμένει μαζί τους, είτε να έχει τακτικές επαφές μαζί τους ή έστω και λίγες επαφές μαζί τους, τις οποίες να προσλαμβάνει δηλητήριο. Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε τον τελευταίο καιρό εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας, είναι ότι αν είσαι ένα κακοποιημένο πλάσμα, το τραύμα είναι ζωντανό μέσα σου, οπότε όσο έρχεσαι ξανά σε επαφή με το θήτη ή τη θήτρια ή τους θήτες, δεν θα κλείσει ποτέ. Όση ψυχοθεραπεία και αν κάνεις, όσα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και αν παρακολουθείς. Έχω ανεβάσει το κανάλι, το είχα κάνει ζωντανή μετάδοση, μια παρουσίαση που έκανα για το σύνδεσμο των Κυπρίων φοιτητών της ιατρικής, που είχε να κάνει με, με την έμφυλη βία, αλλά μέσα σε εκείνη την παρουσίαση μίλησα πάρα πολύ εκτενώς για το τραύμα και για τις ψυχικές διαταραχές που προκαλούνται από το τραύμα, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε κάνει και playlist στο κανάλι με τίτλο CPTSD, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Με λίγα λόγια, με απλά λόγια, το ξαναλέω για όσους δεν έχουν δει τα προηγούμενα βίντεο. Εάν έχουμε τραυματιστεί ψυχικά στην παιδική μας ηλικία, και ο τραυματισμός δεν γίνεται μόνο από το ξύλο, δεν γίνεται μόνο από τη σεξουαλική κακοποίηση, γίνεται και από την παραμέληση, γίνεται και από την λεκτική κακοποίηση και από την αειδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση, τότε επειδή ακριβώς αυτόν τον τραυματισμό τον έχουμε βιώσει στα formative years, στα χρόνια εκείνα στα οποία σχηματιζόταν ο εγκέφαλός μας, επηρεάζει δραστικά την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου μας, επηρεάζει τον εγκέφαλο μας δηλαδή. Και μεγαλώνοντας είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αυτό που ονομάζουμε σήμερα με βάση το ICD-11, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δηλαδή το τραύμα να υπάρχει ζωντανό μέσα μας, στο υποσυνείδητό μας, στον εγκεφαλό μας, στο μυαλό μας, στη μνήμη μας. Να υπάρχει το τραύμα στην πραγματικότητα του μυαλού μας και με ένα μικρό ερέθισμα να ξαναξυπνάει όλο το τραύμα και να ξαναξυπνάει με συναισθηματική αναδρομή, όχι μνημονική αναδρομή, δηλαδή να πηγαίνω πίσω συναισθηματικά στον τρόπο που αισθανόμουν όταν ήμουν ένα κοριτσάκι 7 χρόνων και μου έλεγαν ότι δεν αξίζεις, ότι είσαι άσχημη, ότι είσαι αναξιαγάπητη ή τη στιγμή εκείνη που έτρωγα ξύλο από το γονιό μου και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ
και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, όταν μένουμε μαζί με τους γονείς μας, όντες ενήλικες, θυούσες ενήλικες, όταν εξακολουθούμε να έχουμε σχέσεις με τους κακοποιητικούς γονείς στην ενήλικη ζωή, όσο και αν παρακολουθούμε βίντεο, όσο και αν κάνουμε ψυχοθεραπεία, δεν έχουμε σωτηρία. Δεν έχουμε σωτηρία, με την έννοια ότι συνεχώς ξαναξυπνά το τραύμα, συνεχώς απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά. Ένα από τα βασικά συμπτώματα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες είναι η συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή τα χάνουμε ψυχικά και συναισθηματικά και τα κάνουμε όλα σκατά. Sorry που μιλάω με αυτό το λεξιλόγιο, αλλά νομίζω αυτή ως ο πρόλογος, ο 5-6 λεπτών αυτού του βίντεο, πρέπει έτσι να τον έχουμε στο μυαλό μας σαν μια βασική γνώση ψυχοπαθολογίας που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πάρα πολλά από τα προβλήματα που έχουμε για τα οποία στέλνουμε email. Και πάμε πίσω στα specifics του email της φίλης, δηλαδή στα συγκεκριμένα πράγματα που έχει γράψει η φίλη στο email. Λέει λοιπόν ότι ζω με τους γονείς μου, προσπαθώ να τελειώσω τις σπουδές μου, παλεύω με μια ανθεκτική κατάθλιψη τα τελευταία 10-12 χρόνια, κάνω ψυχοθεραπεία. Λέει ότι ο πατέρας μου ήταν ιδιαίτερα κακοποιητικός προς εμένα, ψυχικά κακοποιητικός, λεκτικά κακοποιητικός, και νομίζω ότι χτυπούσε κιόλας χωρίς να είμαι σίγουρη για αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί δεν έχω μπροστά μου το email. Ήταν όμως κακοποιητικός και ψυχρός και σκληρός. Λέει όμως ότι έχω ξεπεράσει το τραύμα, γιατί ο πατέρας μου έχει επιδιορθώσει τα πράγματα. Πώς? Μου έχει αγοράσει ένα σπίτι, το οποίο είναι στο όνομά μου, αλλά έχει αυτό στην επικαρπία και μένουμε όλοι μαζί, και επίσης με έχει ορίσει κληρονόμο του. Έτσι έκλεισε το τραύμα, λέει, γιατί με έχει πληρώσει ο πατέρας μου γι' αυτό. Λέει, οι γονείς μου δεν είναι ιδιαίτερα παρεμβατικοί, δεν με ενοχλούν ιδιαίτερα. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές μαζί τους. Βγαίνω από το δωμάτιο μου, πάω στο μπάνιο, πάω να φάω στην κουζίνα μόνη μου, ξέρω εγώ, δεν με ενοχλούν ιδιαίτερα. Δεν συζητάω μαζί τους θέματα, γιατί ξέρω ότι οι απόψεις τους είναι συντηρητικές και είναι τέτοιες που θα με αναστατώσουν κλπ. Λέει, όταν παθαίνω όμως καταθλιπτικό επεισόδιο, για λίγες μέρες έχω ανάγκη τη μαμά μου να με φροντίζει. Και λέει, το γεγονός ότι ζω μαζί τους και δεν ζω μόνη μου, μου δίνει την ευκαιρία να έχω κάποια έξτρα χρήματα από αυτά που βγάζω εργαζόμενη, ώστε να δίνω κάποιες πολυτέλειες στον εαυτό μου, όπως ένα μασάζ, μια εκδρομή. Και απλώς αυτά στα λέω ενημερωτικά. Δηλαδή, βασικά μου στείλε το πρώτο mail που μου έλεγε ότι έγραψε ίδια, είμαι ολόκληρη μια κόκκινη σημαία, και μου λέει, εγώ εφόσον είμαι σε αυτή την ηλικία γύρω στα 40 και ζω με τους γονείς μου και λέει, έχω ανθεκτική κατάθλιψη. Ανθεκτική κατάθλιψη σημαίνει κατάθλιψη η οποία αντιστέκεται στη θεραπεία. Θα έλεγα όμως ότι αντιστέκεται εξαιρετικά στη θεραπεία το πρόσωπο που έχει την κατάθλιψη σε αυτή την περίπτωση, με βάση αυτό μας γράφει φυσικά. Και μου λέει, τι να πω εγώ, μήπως πάνω σκάτω μια κόκκινη σημαία, τι να πω σε έναν άντρα που θα γνωρίσω. Οπότε καλύτερα να μην γνωρίσω, αλλά. Και εγώ της απαντώ, τι θέλεις να γνωρίσεις άντρα, αφού έχεις παντρευτεί τους γονείς σου. Και έχεις εξαγοράσει, ο πατέρας σου έχει εξαγοράσει την ελευθερία σου. Πλανά σε πλάνη νύχτρα, εάν θεωρήσω ότι με το να σου αγοράσει το σπίτι και να σε ορίσει κληρονόμο της περιουσίας του, ότι έχει κλείσει το τραύμα σου. Καμία σχέση. Αντιθέτως, έχει εξασφαλίσει διαμέσου των χρημάτων του ότι το τραύμα σου θα παραμένει συνεχώς ανοιχτό. Η κατάθλιψη σου θα είναι ανθεκτική, θα δυσκολευτείς ιδιαίτερα εάν εντελώς, ξέρω, θα τελειώσει και ποτέ το πανεπιστήμιο, θα πηγαίνεις συνέχεια στο ψυχολόγο, θα παρακολουθείς συνέχεια βίντεο από εδώ, η κατάθλιψη σου δεν θα είναι ανθεκτική, θα είσαι σε ένα φαύλο κύκλο, θα νιώθεις αυτολύπηση. Αυτολύπηση, θυμάστε που έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο πρόσφατα για τη διαφάνεια αυτολύπησης και αυτοσυμπόνιας. Και τι νομίζεις ότι έγινε? Τα χρήματα δεν κλείνουν τα τραύματα. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν κλείνουν τα τραύματα. Τα υλικά αγαθά δεν κλείνουν τα τραύματα.
Τα τραύματα κλείνουν όταν αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και απομονώσουμε τον εαυτό μας από την πηγή πρόκλησης του τραύματος. Δεν έχει μετανοήσει ουσιαστικά ο πατέρας σου για την ναρκισσιστική και κακοποιητική συμπεριφορά που σου έχει δώσει στην παιδική σου ηλικία με το να σου αγοράσει ένα σπίτι στο οποίο να έχει την επικαρπία, άρα να δικαιούται αυτός να το κάνει ό,τι θέλει και να είσαι υποχρεωμένη, να θα μείνει στο σπίτι που σου αγόρασε να μένεις μαζί του. Και της έγραψα μάλιστα, σου ήταν πολύ έντονη η απάντησή μου, της έγραψα με αυτό το, την αγορά που έχει κάνει ο πατέρας σου, έχει εξασφαλίσει να μένεις μαζί τους μέχρι να πεθάνεις, γιατί έτσι όπως πας θα πεθάνεις πριν από αυτούς. Τώρα η μάνα σου δεν ξέρω τι είναι, είναι συνεξαρτώμενη, είναι enabler. Enabler είναι αυτός ο οποίος υποβοηθεί τον ναρκισσό, είναι επιθάμενος πίθηκος, δεν ξέρω τι είναι, αλλά και αυτή εκεί μέσα παίζει το ρόλο της. Ούτως ώστε εσύ να είσαι στα 40 και να είσαι δεμένη με χίλιους πράσινους τρόπους, πράσινο το χρώμα των χαρτονομισμάτων, με χίλιους τρόπους με τον πατέρα σου και να πιστεύεις κιόλας, να έχεις την ψευδαίσθηση ότι έχει κλείσει το τραύμα, γιατί σου έδωσε λεφτά. Έλεος, κόρη μου, έλεος και για σένα και για όλους όσοι στο παρελθόν πιστέψαμε πως έκλεισαν τα τραύματά μας επειδή μας έδωσαν λεφτά. Θέλω να πω κάτι προσωπικό εδώ πέρα. Σε κάποια φάση, το 2014, είχα κάνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τον πατέρα μου και είχαμε κάνει μια διευθέτηση οικονομική, η οποία τρόποντινά ανερούσε κάποιες οικονομικές αδικίες που είχαν γίνει εις βάρος μου. Και θεώρησα τότε, πλανεμένα, γιατί ο λόγος που θυμώνω και ο λόγος που τα λένε, γιατί αυτά τα ίδια σκάτα τα έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει. Και μάλιστα εγώ τα έχω κάνει σε επίπεδο low contact, να ζω σε άλλη πόλη, πολύ μακριά, να μην μιλάω συχνά στο τηλέφωνο, αλλά να έχω αυτό τον σύνδεσμο και αυτή την επικοινωνία που έστω και χαμηλή ήταν αρκετή ώστε να παίρνω χαμηλές δόσεις δηλητηρίου, το οποίο να με κρατά σε μια συναισθηματική απορρίθμιση, να με κρατά σε ένα χάος, να μην μπορώ να διαχειριστώ τη ζωή μου, να μην μπορώ να ξεπεράσω την κατάθλιψή μου, να μην μπορώ να βγω από το φαύλο κύκλο του αυτοσαμποτάς κτλ. Ο λόγος που φωνάζω τόσο έντονα είναι επειδή αυτά τα ίδια ακριβώς έχω κάνει και εγώ. Τις ίδιες ακριβώς δυναμικές, όχι τις ίδιες ακριβώς πράξεις. Εγώ δεν έχω ζήσει μαζί τους μετά που ενηλικιώθηκα, αλλά έχω κρατήσει επαφές και ναι, έχω πιστέψει λανθασμένα ότι αν κάποιος αποζημιώσει οικονομικά, ότι λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται. Στην περίπτωση που υπάρχει οικονομική αδικία, η οικονομική επανόρθωση σου δίνει ένα αίσθημα ότι έχει επιτευχθεί μια κάποια δικαιοσύνη. Όμως, όσον αφορά στα τραύματα μας, τα οποία είναι ανοιχτά και ζούμε με αυτά, ενεργοποιούνται με πικρά ερεθίσματα. Και όταν ζεις μαζί τους, έστω και αν δεν κάθεστε και να φάτε όλοι μαζί, έστω και αν δεν κοιμάστε όλοι στο ίδιο κρεβάτι μαζί, έστω και αν δεν βλέπετε τηλεόραση όλοι μαζί, έστω και αν εσείς. Τι ζωή είναι αυτή 40 χρόνια γυναίκα κλεισμένη μέσα στο δωμάτιο σου και να βγαίνεις με προφυλάξεις, να πας να χρησιμοποιείς τον μπάνιο ή την κουζίνα. Τι ζωή είναι αυτή στο σπίτι που είναι δικό σου, αλλά έχει την επικαρπία ο πατέρας σου. Δράμα. Horror. Thriller. Πραγματικά thriller. Αν νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεσαι, δεν προστατεύεσαι. Ζεις μια ζωή άθλια, ψυχοσυναισθηματικά άθλια και κοροϊδεύεις τον εαυτό σου ότι αν πας να κάνεις ένα μασάζ ή αν πας μια εκδρομή, έχεις μια ανάπαυση. Το ξέρεις ότι θα μπορούσε να είναι όλη σου η ζωή μια ανάπαυση? Το ξέρεις ότι θα μπορούσε να ζεις σε μια τρύπα? Τόσο όσο και το δωμάτιό σου. Δεν είναι το δωμάτιό σου να πάνε από 20-30 τετραγωνικά μέτρα ένα δωμάτιο. Θα μπορούσε να ζεις σε ένα μικρό, πολύ μικρό σπιτάκι, πάρα πολύ μικρό σπιτάκι, που να είσαι μόνη σου, να είσαι ελεύθερη και να κάνεις ό,τι πραγματικά γουστάρεις. Θες να κυκλοφορείς ελεύθερη μες στο σπίτι, να γυμνή μες στο σπίτι, να κυκλοφορείς γυμνή μες στο σπίτι. Θες να ακούς τη μουσική της αρεσκίας σου, να ακούς τη μουσική της αρεσκίας σου. Θες να κοιμηθείς νωρίς, να κοιμηθείς νωρίς. Θες να κοιμηθείς αργά, να κοιμηθείς αργά. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο όσον αφορά τις κόκκινες σημαίες και τον dating. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το τεράστιο, στο οποίο ενώ είχα κάνει την επανάστασή μου, θυμάστε το βίντεο που είπα «Από την επανάσταση μέχρι την ελευθερία είναι μακρύς ο δρόμος», διατηρούσα αυτές τις επαφές και έλεγα στον εαυτό μου τα ψέματα ότι εντάξει ρε, επειδή έχουν επανορθώσει οικονομικά, είναι εντάξει.
Γιατί υπήρξε και οικονομική αδικία πέραν της ψυχικής και σωματικής κακοποίησης. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, όποτε έμπαινα σε mode flirt, όποτε έμπαινα σε συνθήκη να φλερτάρω ή να γνωρίσω κάποιον, αμέσως ενεργοποιείται το τραύμα μου. Και ο λόγος που ενεργοποιείται το τραύμα μου ήταν γιατί ήταν ανοιχτό. Και ένιωθα μια καταμάχητη επιθυμία να πάω να τους πω, έχω κάνει αυτή τη γνωριμία και έχω κάνει το ένα και έχω κάνει το άλλο, να φάω όλο το shaming που θα μου έδιναν και να ακούσω και συμβουλές του τύπου, πρέπει να τον παντρευτείς αυτόν τον τύπο που έχεις βγει δύο φορές μαζί του. Και έβλεπα ότι ενώ νόμιζα ότι ήμουν ανεξάρτητη, ενώ νόμιζα ότι είχα πάρει τη ζωή μου στα χέρια μου, ενώ νόμιζα ότι είχα απελευθερωθεί, στην ουσία ήμουν ακόμη υπόδουλη και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα όταν δοκίμαζα να μπω σε μια ρομαντική σχέση. Γι' αυτό τον λόγο και μετά το δεύτερο διαζύγιο κρατάω τη στάση που κρατάω. Είμαι πάρα πολύ προσεκτική γιατί δεν θέλω να ενεργοποιήσω ξανά το τραύμα και γι' αυτό και έχω πάει και no contact. Δεν το έκανα αμέσως, το έκανα στην πορεία όταν συνειδητοποίησα όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Όταν τα συνειδητοποίησα και από προσωπική άποψη. Τα ημίμετρα δεν βοηθάνε κανέναν. Κανέναν. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Τα παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν ανάγκη τους γονείς τους όσο είναι ανήλικα. Έχουν ανάγκη τους γονείς τους όσο δεν μπορούν να τραφούν μόνα τους, να επιβιώσουν μόνα τους κλπ. Μετά την ενηλικίωση δεν έχουμε ανάγκη τους γονείς μας. Μακάρι να είχαμε γονείς οι οποίοι να είχαν υγιείς προσωπικότητες, να μην ήταν κακοποιητικοί, να μην ήταν νάρκισσοι, να μην μας προκαλούσαν και να μας άνοιγαν τα ψυχικά μας τραύματα, να μην μας έκαναν nagging, gaslighting και όλα αυτά, επίκληση στο συνέστημα, χειριστικότητες, πρόκληση ενοχών και όλα αυτά τα ωραιότατα που κάνουν οι νάρκισσοι. Μακάρι να είχαμε τέτοιους γονείς, μακάρι και να έχουμε και καλές σχέσεις. Πάμε και διακοπές μαζί καμιά φορά, ή ξέρω εγώ να πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο ωραία κλπ. Μακάρι. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει σε συνθήκες κακοποιητικές και τραυματικές και είμαστε εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι και ακούμε αυτά τα βίντεο. Δεν είναι οι γονείς μας. Οι γονείς μας που ακούνε αυτά τα βίντεο. Κάποιοι γονείς φυσικά ακούνε αυτά τα βίντεο για να τα αποδομήσουν στα παιδιά τους. Μου στέλνει κάποια, έχω στείλει αυτό το βίντεο στη μάνα μου και η μάνα μου πει: είναι τρελή αυτή η ψυχολόγος και κάτσε και την ακούσε. Βέβαια, θα σου αποδομήσει το βίντεο, αφού δεν τη συμφέρει. Τη συμφέρουν αυτά που λέει το βίντεο. Αποδομώ σημαίνει χαλάω. Κάνω. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο στα 40 μας, να καταπολεμήσουμε επιτέλους την κατάθλιψη, να θεραπευτούμε και να μην έχουμε ανθεκτικότητα και αντίσταση στη θεραπεία της κατάθλιψης. Για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε φυσιολογικά, να ξυπνάμε φυσιολογικά, να τρώμε φυσιολογικά, να νιώθουμε ωραία με τον εαυτό μας και για να μπορούμε να μην είμαστε μια κόκκινη σημαία ο πάνω κάτω, για να μπορούμε να απολαύσουμε και το φλερτ και τον dating και τον έρωτα και όλα τα ωραία πράγματα, τα όμορφα πράγματα της ενήλικης ζωής που δικαιούται ο κάθε ενήλικας άνθρωπος, πρέπει να χωρίσουμε από τους γονείς μας. Όσο είμαστε παντρεμένοι με τους γονείς μας, όσο είμαστε εξαγορασμένοι από τους γονείς μας, θα δούμε σωτηρία. Έχεις παντρευτεί τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Έχεις παντρευτεί μόνο τη μάνα σου, μόνο τον πατέρα σου. Τον άντρα, τη γυναίκα, τι τους ψάχνεις. Τι ψάχνεις έναν άλλο άνθρωπο να κάνεις ερωτική σχέση, αφού ήδη έχεις ερωτική σχέση. Συναισθηματική αιμομιξία. Συναισθηματική αιμομιξία είναι ένας όρος που περιγράφει τη συνθήκη στην οποία η σχέση μεταξύ συγγενών, στην περίπτωση αυτή μεταξύ γονέως και παιδιού, έχει κάτι περισσότερο από αυτό που αναλογεί η σχέση, δηλαδή είναι μια απλή σχέση μητρικής αγάπης, πατρικής αγάπης κλπ. Είναι μια σχέση συναισθηματικά αιμομιχτική. Δηλαδή, συνδεόμαστε με τους γονείς μας περισσότερο από όσο προνοεί η φύση της σχέσης γονέων-παιδιών, σαν να και είναι η ερωτική μας σύντροφη. Πλατωνικά βέβαια. Πλατωνικά βέβαια. Να, τι ωραία. Τι ωραία. Και δεν κλείνει κανένα τραύμα με κανένα χρηματικό ποσό. Μου το έχει πει η κόρη μου πολλές φορές. Τι σου το είπα.
Μου λέει, κόρη μου, φυσικά εννοείται ότι και εγώ είμαι, δεν είμαι ο καλύτερος γονιός του κόσμου και εννοείται ότι έχω προκαλέσει τραύματα στα παιδιά μου. Μου λέει, κόρη μου, σε κάποια φάση νομίζεις, μου λέει, ότι επειδή μου δίνεις χρήματα και ότι επειδή μου αγοράσεις ό,τι σου ζητήσω, αλλάζουν τα λάθη που έχεις κάνει? Λέω, βεβαίως και δεν αλλάζω. Εννοείται και δεν αλλάζω. Τα χρήματα στα δίνω επειδή θεωρώ ότι θέλω να σου κάνω ένα δώρο, θέλω να, ας πούμε, αγοράσω κάτι ωραίο για μένα που μου αρέσει, ξέρω εγώ, μια συσκευή που, ξέρω εγώ, που χτενίζει τα μαλλιά. Ωραία, θα την πάρω και στην κόρη μου για να την ευχαριστήσω. Όχι για να κάνει αυτά που της λέω. Ή αν, ξέρω εγώ, πάω και εδώ ένα ωραίο φόρεμα, το οποίο δεν υπάρχει στο size μου, και υπάρχει στο size της Κυριακής που είναι 3 κιλά, 3,5 πόσα είναι, θα το πάρω στην Κυριακή. Αλλά ουδέποτε θεωρώ, ούτε πρόκειται να θεωρήσω ότι επειδή της κάνω δώρα ή ξέρω εγώ στον Λάζαρο επειδή του δίνω κάποια χρήματα για να πάρει κάτι για το σπίτι του, κάτι, ότι έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση να κάνουν ό,τι τους λέω εγώ ή να περνάνε χρόνο μαζί μου ή να είναι προσκολλημένοι πάνω μου και να είναι αρφαλοδεμένοι, λέμε στην Κύπρο, ή δεμένοι με το βρακοζώνη μου. Και ξαναλέω ότι και εγώ ως γονιός, το έχω πει πολλές φορές, υπήρξα κακοποιητική, κυρίως με δύο τρόπους. Ένας τρόπος ήταν ότι ήμουνα συναισθηματικά παραμελητική, γιατί για πολλά χρόνια είχα καταθλίψει και αντιστεκόμουν στο να πάρω την κατάλληλη θεραπεία για την καταθλίψη. Αντιστεκόμουν στο να πάρω αντικαταθλιπτικά. Και επίσης ήμουνα κακοποιητική, επειδή διατηρούσα επαφές με τους γονείς μου και αρκετές φορές τα παιδιά με είδαν να θυμώνω έντονα, να βγαίνω εκτός αυτού με τους γονείς μου, και αυτό σίγουρα ήταν τραυματικό για τα παιδιά, να βλέπουν τη μάνα τους να βγαίνει εκτός ορίων, να θυμώνει τόσο πολύ και να έχει τέτοια ξεσπάσματα οργής. Ξέρετε, τα ξεσπάσματα οργής υπάρχουν και στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όχι μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ναρκισισμό. Επίσης, ο ναρκισισμός θα έλεγα ότι δεν αποκλείει τη συνύπαρξη ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τι έχουμε πει πολλές φορές, ότι από το τραύμα ξεκινάνε και τα δύο. Από το τραύμα κάποιος αποφασίζει να πάρει την ηθική απόφαση να είναι μαλάκας και παλιόπαιδο και γίνεται ναρκισσός, και από το τραύμα κάποιος παίρνει την απόφαση να γίνει συνεξαρτώμενος ή να αποδράσει τη φαντασία, μεσολύμερανση κλπ. Εύχομαι αυτό το βίντεο να είναι χρήσιμο και λυπάμαι που έχω μιλήσει έντονα στη φίλη. Θα σε απαντήσω τώρα πίσω mail. Σε απαντήσω τώρα πίσω mail, γιατί ήμουν έτσι πολύ καταδικαστική. Θυμώνω, γιατί έχω κάνει κι εγώ.